Καλημέρα, καλημέρα, χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες, σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού, στην Ελλαδίτσα μας, την όμορφη μας χώρα. 28 Οκτωβρίου σήμερα, ανοίγω από το αυτοκίνητο, η ώρα είναι 8:20. Έχω ντύσει τη μικρή, την πάω στο χορευτικό για να ντυθούν με τις... Να τους πω κάτι. Ναι. Εγώ θα πάω στο χώρο του Σελληνίδων. Ναι, για να ντυθούν με τις στολές για την παρέλαση. Παναγιώτα μου σήμερα θα παρελάσει πρώτη φορά. Και πάμε στο χορευτικό να ντυθούν. Οπότε θα έχουμε πλάνα και από την παρέλαση. Και μετά να γυρίσω εγώ σπίτι, να ετοιμάσω το μωρό, να ετοιμαστώ εγώ. Να ετοιμαστούμε για να βγούμε. Μετά θα έχουν και χορούς στην πλατεία. Θα έχουν και φωτογράφηση. Ωραία μέρα θα είναι σήμερα, γεμάτη. Θα έχουμε ωραία πλανάκια. Θα έχουμε τα δυτό ωραία πραγματάκια. Οπότε πάμε, τα λέμε συνέχεια. Κατέβη, δεν ξέρω αν με ακούτε. Πάμε να πάρουμε ένα καφεδάκι. Σιγά σιγά μαζεύεται και ο κόσμος. Αυτά. Το παιδικό τμήμα και το τμήμα ενηλίκων χωρούν παραδοσιακές χειροποίητες ετοιμασίες από τις περιοχές της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Έχουμε έρθει στην πλατεία μετά την παρέλαση, θα έχετε δει κάποια πλάνα ήδη για να χορέψουν τα παιδάκια μας, οπότε θα δείτε και κάποια πλάνα από το χορό, λογικά χωρίς τη μουσική για να μην πάμε και κόψιμο, οπότε θα δείτε και από εκεί πλάνα. Του Λυκείου των Ελληνίδων Λιβαδιάς. Σας ευχαριστούμε θερμά για τη σημερινή παρουσία σας στην εκδήλωση του παραρτήματός μας. Σήμερα τιμούμε όπως κάθε χρόνο άλλωστε τον ηρωικό αγώνα του 1940. Οι Έλληνες αντιστάθηκαν στον κατακτητή και εξασφάλισαν την ελευθερία. Αυτό που θα ήθελα να σας κάνω γνωστό είναι το γεγονός πως το Λύκειο των Ελληνίδων είχε ενεργή συμμετοχή σε αυτόν τον αγώνα με την περίθαλψη οικογενειών των στρατευμένων και παροχή πρώτων ειδών, ροντίδα στα παιδιά και ορφανά, αλλά και με τη συμμετοχή αρκετών μελών του ως αδελφές εθελόντριες και βεβαίως το συντονισμό αποστολών ρουχισμού για τον ελληνικό στρατό. Συνεισφορά που συνεχίστηκε και σε όλη την περίοδο της κατοχής. Το παράρτημά μας φέτος επέλεξε να τιμήσει τη σημερινή ημέρα κάνοντας ένα αφιέρωμα στους αδερφούς μας του Πόντου και της Μικράς Ασίας με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη μικρασιατική καταστροφή. Προερχόμενοι από τόπους με μακραίωνη πολιτισμική παράδοση, οι πρόσφυγες μετέφεραν στη νέα τους πατρίδα τον πολιτισμό τους. Σε μνήμη του μεγαλειώδους αυτού πολιτισμού θα σας παρουσιάσουμε χορούς της περιοχής. Καλή σας θέαση! Γεια σας, γεια σας! Τι μου κάνετε, πώς μου είσαστε? Όση ώρα θα παρακολουθούμε τα κορίτσια μας να χορεύουν, Εγώ θα σου λέω λίγα πράγματα. Τώρα τα κορίτσια χορεύουν τα 4 μάτια και 2 καρδιές, τραγούδι από την Αρτάκη της Μικράς Ασίας, με όμορφες παραδοσιακές στολές από το Ικόνιο, Φάρσαλα της Καπαδοκίας, Σμύρνη, Κωνσταντινούπολη και Πόντο. Δυστυχώς δεν μπορώ να σας δείξω ολόκληρες τις φορεσιές, γιατί δεν θέλω να φανούν τα πρόσωπα των κοριτσιών και όλου του κόσμου που ήταν στην πλατεία για να παρακολουθήσουν αυτό το όμορφο χορευτικό. Εδώ θέλω να αναφέρω ότι η Παναγιώτα, όπως σας έχω πει, πάει σε παραδοσιακούς χορούς, πάει στο Λύκειο Ελληνίδων, στο παράρτημα της Λιβαδιάς, γιατί το Λύκειο Ελληνίδων δεν είναι τοπικό σύλλογος, είναι πανελλαδικός σύλλογος.
Φέτος είχα ένα αφιέρωμα στα 100 χρόνια της Μικράς Ασίας από την καταστροφή της και γι' αυτό χορεύουμε και είμαστε ντυμένοι όλοι με παραδοσιακές στυλές από τη Μικρά Ασία, τον Πόντο και όλα τις περιοχές που σας ανέφερα παραπάνω. Εδώ θέλω να πω ότι ήμουνα πολύ συγκινημένη όταν είδα την Παναγιώτα μου να παρελάζει. Εννοείται ότι έκλαψα, αλλά προσπαθούσα και να το διαχειριστώ. Ήμουνα πολύ υπερήφανη. Όπως θα είδατε στο βίντεο λίγο πριν, την κρατούσε ο δάσκαλός της, ο κύριος Πέτρος Μίτσου, πολύ καλός δάσκαλος, πολύ καλός μουσικός και άνθρωπος πάνω απ' όλα. Κάποιες πληροφορίες και όλες για αυτό το βίντεο ρώτησα τον ίδιο τον δάσκαλο να μου πει και τον ευχαριστούμε για να μάθω και να σας ενημερώσω και εσάς. Θα έρθει και ένα σχετικό βιντεάκι με το δάσκαλό μας που θα αναφερόμαστε στην παραδοσιακή μουσική και στην ψυχολογία των ανθρώπων με τη βοήθεια της μουσικής, δηλαδή πόσο βοηθάει η μουσική στην ψυχολογία μας. Επίσης θέλω να πω ότι ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ το Λύκειο Ελληνίδων που παρόλο που είναι πολύ μικρούλη η Παναγιώτα, την έχουν πάρει στην αγκαλιά τους και την έχουν δεχτεί και πάμε και παρακολουθούμε τα μαθήματα, γιατί για 4 χρονών παιδάκι, όπως καταλαβαίνετε, είναι μικρό, αλλά χαίρομαι πάρα πολύ που την αγκάλιασαν, τη δέχτηκαν, την αγάπησαν, όπως και ο δάσκαλός της την έχει αγαπήσει πολύ σε όλη τη διάρκεια της παρέλασης, την είχε αγκαλιά και παρελάσανε αγκαλιά. Και εντάξει, ήταν πολύ ωραίο και χαράς και το κουράγιο του, θα πω εγώ σαν μάνα. Τόσο δρόμο το καμάρι μου, χαράς την αντοχή του, μπράβο του, γιατί εγώ δεν θα άντεχα, η αλήθεια είναι, να την πάω τόσο δρόμο, γιατί ήταν μεγάλη απόσταση. Το Λύκειο Ελληνίδων έχει και παιδικό τμήμα και για μεγάλους, επίσης έχει και μαθήματα για μουσικά όργανα. Εδώ θέλω να πω ένα συγχαρητήρια στο δάσκαλο, τον κύριο Πέτρο Μίτσιου, που με τόσο αγάπη και αφοσίωση κάθεται και μαθαίνει τα παιδάκια μας να χορεύουν και το καλό είναι ότι το κάνουν σαν παιχνίδι και το χαίρονται. Εγώ που το έχω παρακολουθήσει και γι' αυτό και το λέω. Έχει πολύ αγάπη για αυτό που κάνει και αυτή τη μεταδίδει και στα παιδιά. Και είναι καλό γιατί τον αγαπάνε πάρα πολύ και αυτό το βλέπω και από την Παναγιωτούλα. Και το καλό είναι ότι όταν αγαπάς αυτό που κάνεις, μεταδίδεις και την αγάπη και τη χαρά να την κάνει και ο άλλος. Εδώ βλέπουμε την Μπέμπα μιλάει με το Μίνιον, τον μπαλόνι της Παναγιώτας. Εντάξει, φοβερό. Και εγώ κάθομαι, αράζω. Γυρίσαμε από την παρέλαση, κουραστήκαμε βέβαια πολύ γιατί πήγαμε για φωτογράφηση. Θα σας έχω κάποια πλάνα, μάλλον κάποιες φωτογραφίες που θα έχετε δει από την παρέλαση. Μετά χορέψανε κιόλας. Η Παναγιώτα ήδη κοιμάται. Εν τω μεταξύ εμένα με χτύπησαν τόσο πολύ τα παπούτσια, μα τόσο πολύ, που από κάτω και από πάνω και εδώ έχω βγάλει φουσκάλες. Τόσο πολύ. Είχα να τα βάλω και 2-3 χρόνια, τα τακουνάκια. Και είναι τα τακούνια αυτά του χορού. Δεν είναι για τόσες ώρες που τα φορούσα εγώ βέβαια, αλλά τέλος πάντων. Και εντάξει, το μαλλί μου έπεσε βέβαια, δεν έχει μείνει. Γιατί δεν έβαλα λακ, δεν έβαλα τέτοια πράγματα, οπότε εννοείται ότι θα χάλαγε. Έχω φτιάξει και ένα καφεδάκι. Αλλά έχω έναν τόσο δυνατόν πονοκέφαλο, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Με η μικρανία εδώ, θέλει να σπάσει το κεφάλι. Ένα τέτοιο πράγμα. Τι να πω, δεν ξέρω. Κουραστήκαμε αρκετά, μπορώ να πω. Αλλά ήταν πανέμορφα. Εννοείται ότι την ώρα που παρέλαζε η Παναγιωτούλα συγκινήθηκα τόσο πολύ. Ήμουν έτοιμη να κλάψω. Χάρηκα, εννοείται. Ο δε δάσκαλός της
ήρωας ο άνθρωπος που την κουβαλούσε σε όλη τη διαδρομή στα χέρια. Ήρωας. Δεν ξέρω αν με δεις δάσκαλε, Πέτρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μετά πήγαν και οι φωτογράφησεις στην Κρία, σε διάφορα σημεία. Εξαντλήθηκε η Παναγιωτούλα, άρχισε μετά την Κρίνια. Είχε και από το πρωί, λογικό ήτανε. Και έτσι που λέτε, τώρα η ώρα που χυμηλώνει 4.30-5, κάπου εκεί. Και αυτά φάγαμε στη Φάδο. Και τώρα δεν ξέρω τι θα κάνουμε, Παναγιωτούλα κοιμάται, η Μπέμπα δεν θέλει με τίποτα να κοιμηθεί. Εγώ έχω μια έντονη μικρανία, δεν ξέρω αν θα κάνουμε κάτι, αύριο θέλω να ξεκινήσω γενική και θα δούμε. Οπότε αν θα κάνουμε κάτι θα σας το δείξω, αλλιώς θα κλείσω το βραδάκι, τα φιλιά μου. Γεια σας, είναι βραδάκι και που φάγαμε και το τελευταίο μας γαλατάκι. Η ώρα τώρα είναι 11.30-12 πορά, δεν κάναμε τίποτα. Και γι' αυτό δεν άνοιξα. Εδώ τον καναπέ άραξα. Τώρα έχω κουνάει λίγο το τέτοιο, αλλά κουνιέται εδώ και η Μπέμπα. Όλα τα παιδάκια νιστάζουν και αυτό δεν θέλει να παίξουμε. Είμαι αρκετά κουρασμένη, η αλήθεια είναι. Τέλος πάντων, κάπου εδώ θα σας κλείσω το βίντεο. Η Μπέμπα εδώ με τσιμπάει. Μπράβο. Και θα κλείσω το βίντεο γιατί θα ανοίξω άλλο αύριο με τη γενική και το στρώσιμο των χαλιών. Κάπου εδώ το βιντεάκι μας έφτασε το τέλος του. Εάν σας άρεσε κάντε ένα like, κάντε μια εγγραφούλα, πατήστε και το κουδουνάκι να ενημερώνεστε. Συγγνώμη παιδιά, το παιδί μου μόλις ρεύτηκε. Να ενημερώνεστε για τα βίντεο που ανεβαίνουν. Σας αγαπώ, σας φιλώ, σας χαιρετώ. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο που θα είναι γενική. Αυτά από μένα και την Μπέμπα. Φιλάκια πολλά. Σας αγαπώ.